μετά από χρόνια επιστρέφεις στο γήπεδο που σε αγάπησε ο κόσμος, εδώ το γήπεδο του Παναδιακού, για έναν αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ κοντά, γιατί πράγματι έκλεισα την καριέρα μου εδώ μετά από σοβαρό τραυματισμό. Ο Βασίλης ο Σιδέρης με περιέθαλψε εκείνες τις πρώτες στιγμές. Χαίρομαι που είμαι κοντά σου και πάλι για αυτό το σκοπό, για την ασπασία που χρειάζεται την φροντίδα και την προσοχή από όλους μας. Είναι μεγάλη μου χαρά που έστω, δεν μπορώ να παίξω βέβαια, έστω έτσι με την παρουσία όλων των ανθρώπων εδώ προσπαθεί να γίνει κάποια κίνηση για να βοηθήσουμε την ασπασία. Να είστε καλά. Κύριε Σιδέρη, οι ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό σίγουρα στηρίζονται από την Ευσαργολία. Πραγματικά, το ποδόσφαιρο σήμερα δείχνει το άλλο του πρόσωπο, δείχνει το πρόσωπο της αλληλεγγύης και τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, ένα συνάνθρωπο που πραγματικά έχει ανάγκη το σημερινό αγώνα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα της νοσηλείας της, λόγω του προβλήματος του σοβαρού που έχει αυτή η νεαρή κοπέλα. Και ευχόμαστε πραγματικά να όλα να πάνε καλά στην υγεία της. Θέλω να ευχαριστήσω τους celebrities και τους βετεράνους του Πανιωνίου για το σημερινό αγώνα και από ό,τι σας είπα, το ποδόσφαιρο δίνει το δεύτερο του πρόσωπο, το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Και η ΕΠΣ είναι δίπλα, είναι αρρωγός σε όλα αυτά τα γεγονότα και αν χρειαστεί κάποια στιγμή μπορούμε να με τους celebrities ή με κάποιους άλλους βετεράνους ή και με τις μειχτές μας ομάδες, τους νέους της ΕΠΣ ή και άλλες ομάδες του νομού να κάνουν κάποιον αγώνα με χαρακτήρα φιλανθρωπικό για να βοηθήσουμε είτε την ασπασία είτε κάποιο άλλο παιδί όπως κάναμε για την Ειρήνη την Κουγιά που και αυτή μετά από κάποιο ατύχημα είχε ανάγκη την οικονομική βοήθεια για να ανταποκριθεί στα έξοδα, στα κέντρα θεραπείας που βρίσκονται. Θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο τον Γιάννη Γονόρδα που όπως είπε σε αυτό το γήπεδο εδώ έχουμε περάσει και καλές αλλά και μια άσχημη, πολύ άσχημη στιγμή. Ήταν το γήπεδο που τελείωσε την καριέρα του ποδοσφαιρική. Είναι φίλος. Σήμερα έχει έρθει εδώ εκτός από το αγώνα να δείξει και αυτός την αγάπη του προς την ασπασία. Ξεκινούμε και τη σχολή όπως είπαμε με ΦΒ και θα είναι ένας από τους εκπαιδευτές και θα τον έχουμε μαζί μια εβδομάδα και θα τον περιμένουμε όπως είπα και στο Τολό και στο ΕΦΑ του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ.